Στη Χριστίνα Σούζη, καθώ μπορεί το φαινόμενο να είναι σε αποδρομή, ε, αυτό που μα θα... ρωτάνε τώρα όλοι οι ακροατέ και τηλεθετέ του Σκάι είναι πότε θα βοηθήσει ο καιρό, είτε με βροχή είτε με ήλιο, για να λιώσουν τα χιόνια και να μπορέσουν κυρίω από τα στενά να. Ωραία. Ε, από σήμερα έχει αρχίσει στην Αττική να έχουμε ήλιο. Πέμπτη και Παρασκευή επίση θα έχουμε ηλιοφάνεια. Θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Και φαίνεται ότι το, το Σάββατο ένα νέο σύστημα που θα μα έρθει από τα δυτικά βορειοδυτικά θα δώσει και βροχέ και εδώ στην Αττική. Ε, αυτό φαντάζομαι ότι θα βοηθήσει περισσότερο και από την ηλιοφάνεια. Πάμε να δούμε τον καιρό για τι επόμενε ημέρε λοιπόν. Αύριο Πέμπτη, ασθενεί τοπικέ βροχέ είναι πιθανό να σημειωθούν ε, στι κυκλάδε, στην Εύβοια και το Ανατολικό Αιγαίο. Λίγα πράγματα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό, η θα πνέουν από βόρειε διευθύνσει. Στα νότια ανατολικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρα, αλλά θα εξασθενήσουν. Και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, έτσι θα αγγίξει στα κεντρικά και τα βόρεια του 9 με 10 βαθμού και στην υπόλοιπη χώρα 11 με 12. Εδώ στην Αττική θα έχουμε λιακάδα αύριο. Θα φτάσει η θερμοκρασία και του 9 βαθμού. Αυτή την ώρα είναι γύρω στου 4 με 5 και τοπικά 6. Προσοχή στα βόρεια του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμού χαμηλότερη και θα έχει παγκετό. Η Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια μέχρι 7 βαθμού θερμοκρασία. Την Παρασκευή επίση λίγε βροχέ είναι πιθανό να σημειωθούν στα νότια ανατολικά και το βράδυ στα βόρειο δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε και πάλι ηλιοφάνεια. Δυτική άνεμη μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγια. Εξασθενούν και οι άνεμοι κι άλλο και θα ανέβει ακόμα λίγο η θερμοκρασία. Έβα και την Παρασκευή. Λοιπόν, για να δούμε και τι φωτογραφίε. Είναι βεβαίω χιόνο φωτογραφίε και μάλιστα από μέρη που δεν είναι συνηθισμένα. Είναι απέρι καρπάθου από τον Αλέκο η φωτογραφία. Πολύ ασυνήθιστο το χιόνι στην περιοχή που είναι νότια του νησιού, Μαδέ και τη Ρόδο, είναι το Φαλιράκι από το Γιώργο, στη θάλασσα το, η, το χιόνι. Και η τελευταία από το φίλο μου τον Ευρυπίδη, η Τίνο με χιόνι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Συστήνα.